Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Σε κλαδεύσεις των δέντρων στην κοινότητα Κεφάλου και συγκεκριμένα στον κρεταφείο του χωριού, προχώρησε σήμερα το πρωί η υπηρεσία Πρασίνου. Με όμορφες μελωδίες γέμισε το κέντρο της πόλης από το φυτώριο της Φιλαρμονικής της ΚΟ με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Με λαμπρότητα, ο πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τον Άγιο Νικήτα στην Ίσυρο. Με κατάνεξη και πλήθος πιστών, η λιτάνευση της εικόνας στον Αγίου Νικήτα του Νησιρίου. Με κέφι, τον παραδοσιακό πανηγύρι για την εορτή του Αγίου Νικήτα στο Σωσιμοπούλιο. Ανησυχία για τα όσα διαδραματίζονται στην Ίσυρο με τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Πλούσιο συναυλιακό καλοκαίρι στην Ίσυρο. Όλα έτοιμα για το Final Four των Μαγκορασίδων με την συμμετοχή της ΑΕΔ Δικαίου και του Ηρακλή 2000. Τέταρτος ο Σπύρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ατομικά ρεκόρ για Γιωργαντή και Αδαμαντίδη. Στους νικητές της φετινής τουριστικής περίοδου, στις κρατήσεις της TUI στην γερμανική αγορά, περιλαμβάνεται η Ελλάδα με την Κρήτη, τη Ρόδο και την ΚΟ να βρίσκονται στην πεντάδα των πιο δημοφιλών προορισμών και τους πελάτες του Tour Operator με την τουριστική σεζόν να διευρύνεται και στους τρεις προορισμούς ακόμα και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε κλαδεύσεις των δέντρων στην κοινότητα Κεφάλου και συγκεκριμένα στο κημητήριο του χωριού, προχώρησε σήμερα το πρωί η υπηρεσία Πρασίνου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Παναγιώτη Χατζηχριστοφή. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Δουδού, σε δηλώσεις του στο Κος TV, αναφέρθηκε στη δρομολόγηση εργασιών σε όλες τις κοινότητες μετά και τη συνάντηση των Αντιδημάρχων με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για να υπάρξει συντονισμός στις ανάγκες της κάθε κοινότητας ξεχωριστά και να συνδράμει η αρμόδια υπηρεσία. Αντιδήμαρχε, κλαδεύσεις εδώ στην Κέφαλο, στην περιοχή του Νοεκροταφείου. Πείτε μας αν έχει προηγηθεί σε κάποια άλλη περιοχή εδώ στην Κέφαλο και τι ακολουθεί αργότερα, ποιο είναι το πρόγραμμα στις κλαδεύσεις. Δεν έχει προηγηθεί άλλη κλάδευση εδώ στην Κέφαλο. Μας ζητήθηκε από τον πρόεδρο να κλαδεύσουμε εδώ στο Νοεκροταφείο και μάλιστα εγώ το θεώρησα ότι δεν είναι ζήτημα αμέσως επέμβασης, αλλά τελικά από ό,τι είδα και με τις γυναίκες εδώ που έρχονται στο Νοεκροταφείο είχαν μεγάλο θέμα. Οπότε με τη συνδρομή του κυρίου Χατζηχριστοφή, του Αντιδημάρχου του Εργοταξίου Πρασίνου και του Προέδρου, γίνονται οι κλαδεύσεις εδώ. Και ό,τι άλλο μας ζητηθεί από τον Πρόεδρο, εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή του. Γι' αυτό είχαμε ανεβεί και τρεις αντιδήμαρχοι να μας πούν τα προβλήματα, όπου μπορούμε να επέμβουμε. Υπάρχει προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα ή ανάλογα με το που θα σας ζητηθεί να πάτε εσείς θα πάτε να κλαδεύσετε? Όχι, προγραμματισμός για τα χωριά δεν υπάρχει ακόμα, γιατί είναι η περίοδος η τουριστική και δεν μπορούμε να κλείσουμε δρόμους και τέτοια. Μετά τη σεζόν θα γίνουν όλες οι κλαδεύσεις, θα ανατεθούν σε ιδιώτες και θα προχωρήσουμε κανονικά. Πάγωσαν οι καταδαφίσεις αυθαιρέτων μετά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που γνωμοδότησε ότι μετά την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας, με την οποία τα δωδεκάνησα έχασαν για λόγους ισονομίας το προνόμιο να έχουν μεγαλύτερους αιγιαλούς και παραλίες από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα εκατοντάδες πρωτόκολλα κατεδάφισης θα πρέπει να επανεξεταστούν με νέες αυτοψίες πριν εκτελεστούν. Με όμορφες μελωδίες γέμισε το κέντρο της πόλης από το φυτώριο της Φιλαρμονικής της ΚΟ με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τόσο ο μαέστρος Νίκος Γκαναβούρας όσο και η αντιδήμαρχος πολιτισμού Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη αναφέρθηκαν στη σημασία της μουσικής στην ανθρώπινη ψυχή, ενώ η κυρία Βουκελάτου αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα των φετινών Ιπποκρατίων. Της πόλης, στους δρόμους και στις κεντρικές πλατείες από τη Φιλαρμονική, από τα μικρά παιδιά της Φιλαρμονικής της ΚΟ. Μια πολύ σημαντική μέρα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι και εγώ εδώ μαζί με τα μικρά παιδιά. Όπως είπατε, η φιλαρμονική του Δήμου μας περπάτησε όλα τα στενά παίζοντας τη μουσική, δίνοντας χαρά και στον κόσμο και στα ίδια τα παιδιά, τα οποία έχουν ξεκινήσει αρκετά δυναμικά εδώ και 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο αυτό θέλω να συγχαρώ και τον μαέστρο, τον αρχιμουσικό, τον κύριο Νίκο Καναβούρα, διότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά όπως πάντα, αναλαμβάνοντας ένα πολύ μεγάλο καθήκον να μπορεί να βρίσκεται και στις δύο περιοχές ταυτόχρονα μετά τον ευνίδιο θάνατο της παραίτησης του κύριου, του προηγούμενου αρχιμουσικού του Δήμου Τισκό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο το οποίο δεν επαναπαύεται ούτε ο κύριος Γκαναβούρας, ούτε εγώ. Προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες δράσεις για τα παιδιά να συμμετέχουν. Η μουσική είναι ένας θεσμός, έχει γίνει ένας θεσμός, είναι ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός, το οποίο από το 1982 γιορτάζεται σε 22 ευρωπαϊκές χώρες, από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες μέχρι την Κύπρο. Η μουσική γαλινεύει την ψυχή, άγει το σώμα, βοηθά τον άνθρωπο στο να μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητά του, τη συμπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιτριγυρίζει τη ζωή μας, διότι στην κοινωνία που ζούμε και στην καθημερινότητα και στην τόσο έτσι απαιτητική πίεση που υπάρχει στην καθημερινότητα της ζωής μας, πρέπει και εμείς να βρούμε ένα τρόπο, να βρούμε ένα παραθυράκι, να μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα από αυτή την καθημερινότητα. Έτσι η μουσική μας το δίνει αυτό, και όταν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε και το αποτέλεσμα. Γκαναβούρα, με το φυτώριο της φιλαρμονικής σήμερα, ο κόσμος πάρα πολύ ζεστός, χειροκροτούσε τα παιδιά από τα καταστήματα, σταματούσε στο δρόμο και σας έδινε συγχαρητήρια. Αυτούς τους πρώτους μήνες τώρα με αυτά τα νέα παιδιά, είδα το ταλέντο και την αγάπη που δείχνουν για τη μουσική. Ήμουν σίγουρος για την εξέλιξή τους και είπα να τολμήσουμε έτσι να το παρουσιάσουμε αυτό που έβλεπε καθημερινά στο μάθημα. Συνεργασία και στήριξη με την Αντιδήμαρχο, με το Δήμο γενικότερα. Είναι μια πολύ δυνατή παροχή αυτή, μια πολύ σημαντική παροχή της διδασκαλίας της μουσικής, η φιλαρμονική. Τη χαίρεται το κόσμος, το περιμένει πώς και πώς, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το είδατε κι εσείς οι ίδιοι, είδατε τις αντιδράσεις του κόσμου, είδατε τα παιδιά πώς το αντιλαμβάνονται, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλο το νησί. Εντάξει, απαιτεί από μέρος μου μεγάλη προσπάθεια τώρα, αλλά είμαι έτοιμος. Το γνωρίζω το αντικείμενο και θα το κάνω μεγάλη αγάπη και προς τα παιδιά και προς την κοινωνία. Και τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα, και όταν γυρίσατε πίσω στο Χάνι εδώ που κάνουν τα μαθήματα, τους επιβραβεύσατε, τους είπατε μπράβο και το χαμόγελο έφτασε μέχρι τα αυτιά. Αξίζουν τα παιδιά, αξίζουν και τα παιδιά, αντιλαμβάνονται τι νιώθει ο δάσκαλος για αυτά και νομίζω ότι είναι δούνε και αλαβίν. Λίγα
λόγια για τα φετινά Ιπποκράτεια. Το πρόγραμμα, τι θα περιλαμβάνει, πότε θα βγει, ο κόσμος ανυπομονεί, γιατί ο κόσμος αγαπάει τον πολιτισμό γενικότερα στην ΚΟ. Ακριβώς έτσι είναι και επειδή η μουσική συνδέεται με τον πολιτισμό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Τα Ιπποκράτεια θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ανακοινώσω ότι ετοιμάζονται, επειδή διαβάζουμε διάφορα άρθρα για το πότε θα είμαστε έτοιμοι, για το πότε θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Εν ευθέντω χρόνο μέχρι 20-25 Ιουνίου θα υπάρχει η ανακοίνωση. Να ενημερώσω ότι από φέτος τα Ιπποκράτεια ξεκινάνε από τις 23 Ιουνίου με το έθιμο που αναπαριστά το Λύκειο Ελληνίδων κάθε χρόνο, καθώς επίσης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Νικόλαος στην Κέφαλο στις 23 Ιουνίου, την αναπαράσταση του Εθίμου του Φανού και του Κλείδωνα. Οπότε θα ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Όσον αφορά τις διαδικασίες, τις γραφειοκρατικές περισσότερο που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την καθυστέρηση, οφείλονται στην κατάργηση των νομικών προσώπων που έγινε προσφάτως, διότι θα πρέπει και οι μελέτες να είναι πάρα πολύ σωστά και με συνέπεια και με τελειότητα συνταγμένες, για να μπορούν να κατατεθούν και να μην υπάρξει το παραμικρό λάθος για να αποφύγουμε μήπως τυχόν και ο διαγωνισμός βγει άγωνος. Οπότε επειδή η ομάδα που συντάσσει τα Ιπποκράτεια κάνει πολύ σοβαρή δουλειά βήμα-βήμα και δεν θέλουμε να γίνει λάθος, υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Θεωρώ όμως ότι επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια ανακοίνωση για ένα-δύο συγκεκριμένα event και θέλουμε να κάνουμε ανακοίνωση αναλυτικά στο πρόγραμμα δίχως να υπάρχουν τυχόν ορθές επαναλήψεις ή διορθώσεις, γι' αυτό και περιμένουμε όλοι με αγωνία. Το σίγουρο είναι ότι τα Ιπποκράτεια θα περιλαμβάνουν μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, συναυλίες με ονόματα και από εδώ και από την Αθήνα, θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, κάποιες παραδοσιακές γιορτές, τις οποίες φυσικά δεν μπορούμε και να τις αποφύγουμε και δεν θέλουμε να τις αποφύγουμε, διότι έτσι διατηρούμε τα έθιμά μας και τον πολιτισμό μας ζωντανό. Οπότε όπου να είναι, εν ευθέτω χρόνο δηλαδή, θα ανακοινωθούν και τα Ιπποκράτεια. Λίγο υπομονή ακόμη, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και θα τυχοκολληθεί και στα social media και παντού, θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαρκεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Οπότε ο κόσμος θα έχει το χρόνο να το κοιτάξει και να το ξανακοιτάξει, να το μελετήσει και να δει σε ποιες εκδηλώσεις θέλει να συμμετάσχει και ούτω καθεξής. Με αφορμή τη λήξη προθεσμίας υποβολής στην έναρξη του προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά σε ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε δήμους με περιαστικά δάση και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, η Δύναμη Αλλαγής επισημαίνει σε ανακοίνωση πως ο Δήμος της ΚΟ δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση που θα μπορούσε να το κάνει για τη Ζιά και το δάσος Καλαριάς αλλά και άλλες περιοχές του νησιού μας, την ώρα που στους πρώτους 12 Δήμους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα θα χρηματοδοτούν είναι και ο Δήμος της Πάτμου. Με λαμπρότητα, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Ιερομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου στο Μανδράκι της Νησίρου χθες το απόγευμα που χωροστάτησαν 5 Μητροπολίτες της περιοχής μας καθώς και ιερείς από Νησίρο, Κό, Λέρο και Ρόδο με πολλούς προσκυνητές να τιμούν και φέτος τον Άγιο Νικήτα τον Νησίριο.
Τον παραλύτω τον κόσμο. Εστερεώμα εις την πίστη σας. Μείνετε πιστοί χριστιανοί, πιστοί στα τέκνα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, κάτω από την καθοδήγηση των ιεραρχών μας, οι οποίοι μας περιβάλλουν με τιμή και αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κατά το πέρας του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε η ιερά λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικήτα με προορισμό την Παναγιά την Ποταμίτισσα στο Μανδράκι της Νησίρου. Την ιερά εικόνα μετέφεραν στρατιώτες στρατοπέδου ΔΑΝ της Νησίρου, παρουσία του ιερού κλήρου, του διοικητή της 80 ΤΕ, του αστυνομικού υποδιευθυντή Θέμη Καλαμάτα και εκπροσώπων των τοπικών αρχών αλλά και πολλών προσκυνητών. Και αυτό το μέσο ο Βαρδίας, γιατί ως απλή στρατή, γυναίκα σωτήρια,
να επιμένετε αυτό το ευλογημένο λαό, λαό της νησίου, λέγουμε, της χώρα της νησίου σήμερα, διότι είναι ένας λαός ευλογημένος. Τον έζησα πραγματικά 38 χρόνια, όταν ερχόμουν εδώ πέρα και από διάβολος και μετά πρεσβύτερος και από το σύγκελος της Ακτοπόλεως να κάνω το πανηγύρι αυτό του Αγίου Νικήτα και της Παναγίας μας. Και πραγματικά συγκινούμε βαθύτατα. Η αγάπη της Παναγίας είτε βρίσκεται στο πάνω μοναστήρι, στην Παναγία της Πιανή, είτε βρίσκεται στο κάτω μοναστήρι, στην Παναγία την Κυρά. Έχει αγκαλιασμένο το νησί αυτό, το ηφαίστειο, το έχει στην αγκαλιά της Παναγία και δεν το αφήνει να διαλυθεί. Και σου περνείς πάνω σε αυτό το ηφαίστειο, μέσα σε αυτό το ηφαίστειο. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν και τον Άγιο Εγγύρας και εσάς που είσαστε παρόντες εδώ τώρα για την αγάπη σας και για τη φροντίδα σας και για τις ευχές και τις προσευχές σας. Μετά το πέρας του Μέγα Εσπερινού και της Λιτανίας αναβίωσε το παραδοσιακό γλέντι προς τιμήν του Αγίου Νικήτα στο προάβλιο του Ζωσιμοπούλου στο Μανδράκι, στο οποίο προσφέρθηκε παραδοσιακά τοπικά εδέσματα με τη βοήθεια πολλών εθελοντών. Φυσικά δεν έλειψε ο χορός με ζωντανή μουσική με τη συνδρομή και των δικών μας Κυριάκο Παπούλη και Ιπποκράτη Πατάκο. Μετά το πέρας του Μέγα Εσπερινού και της Λιτανίας αναβίωσε το παραδοσιακό γλέντι προς τιμήν του Αγίου Νικήτα στον προάβλιο χώρο του Ζωσιμοπούλιο στο Μανδράκι. Φυσικά δεν έλειψε ο χορός με ζωντανή μουσική με τη συνδρομή και των δικών μας Κυριάκο Παπούλη και Ιπποκράτη Πατάκο. Χρόνο ανήμερο του Αγίου Νικήτα και παραμονή μάλλον του Αγίου Νικήτα σερβίρεται εδώ όλοι οι νησίροι βοηθάτε για την τράπεζα. Να μας πείτε πόσα άτομα περίπου αν γνωρίζετε εργάζονται για αυτή την ημέρα. Καταρχάς χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε στο νησί μας, ο Άγιος Νικήτας να προστατεύει και να δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο. Είμαστε περίπου 30 άτομα, ανήκω στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού του Αγίου Νικήτα νησίρου. Εργαζόμαστε όλοι αφιλοκερδώς και με πολύ αγάπη κάνουμε αυτό το πανηγύρι κάθε χρόνο, εδώ και τρίτη χρονιά. Τι σερβίρετε έτσι αυτή την ημέρα? Σερβίρουμε σαλάτα και κρυθαράκι με κοιμά φέτος. Και το χρόνο είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, βοήθειά σας. Και εσείς ως εθελόντρια πόσα χρόνια κάνετε έτσι, βοηθάτε εδώ? Εγώ πρώτη φορά βέβαια να σας πω την αλήθεια, γιατί δούλευα πάντα, ήμουνα εργαζόμουνα και είμαι και στην Επιτροπή του Άγιου Νικήτα φέτος για πρώτη χρονιά. Βοηθάω όσο μπορώ. Είναι ένα ωραίο πανηγύρι. Να καθίσετε το ευχαριστή. Έχετε πολλούς εθελοντές από ό,τι βλέπω. Ναι, βέβαια, έρχονται πάρα πολύ, βοηθάνε και στο πανηγύρι του Νικήτα και στο πανηγύρι της Παναγίας μας. Του 15 Αύγουστο. Να είστε καλά, επίσης βοηθειά σας. Βοηθάτε εδώ κι εσείς, είστε κι εσείς στην Εκκλησιαστική Επιτροπή. Όχι, δεν είμαι ακριβώς στην Εκκλησιαστική. Είμαι μέλος του Συλλόγου, δεν είμαι στο Δουσού. Και είμαι χρόνια εδώ, δεν είμαι νησιριά, αγαπώ την Ίσερο, είμαι εκπαιδευτικό. Αλλά βοηθάτε όμως, είστε νησιριά σας λένε, άρα ναι. Έχετε πει έτσι στο πνεύμα. Έχουμε εκπαιδευτεί ως εθελοντές. Ευχαριστούμε και σε εσάς, βοηθειά σας και του χρόνου μας ξανάρθετε. Εδώ οι μάγειρες να μας πούνε μερικά λόγια για το μενού σήμερα. Ο μάγειρας. Ο μάγειρας, πού είναι ο μάγειρας? Κύριε μάγειρα, και πείτε μας σήμερα για το μενού. Κοιμάμε κρυθαράκι. Κρυθαράκι με κοιμά. Ναι. Βλέπω ότι είναι πολύ σπυρωτό, παρόλο που κάνει μεγάλη. Νεότατο και νοστιμότατο. Γιώργο. Εσείς πόσα χρόνια βοηθάτε έτσι? Από παιδάκι. Από παιδάκι, ναι. Ένα χωρίς τερί. Το έχετε τάμα. Όχι, έτσι. Ένα χωρίς τερί. Η νέα γενιά είναι έτσι δίπλα σας βοηθάει. Πάρα πολύ. Και τα μικρά παιδιά. Διευθυντής και εθελοντής. Και μάγειρας. Βοηθάμε. Πόσα χρόνια κύριε διευθυντά είστε έτσι εδώ, βοηθάτε? Ο Παντελής είναι 40 από 10 χρονών. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλο. Εγώ είμαι γύρω στα 15 κάπου. Στα 15. Ναι, είμαι έφηβος. Εσείς όμως από 10 χρονών. Να σου πούνε ότι δουλεύουν δωρεάν. Δωρεάν δεν είναι σημαντικό. Και μάλιστα όχι. Ξέρεις να φας από όλες. Η ενίσχυση είναι μια ομάδα. Δηλαδή και λυκειάρχες και επαγγελματίες και όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και θα είμαστε μια ομάδα. Μια ομάδα, μα τι ομάδα, σεφ, έτσι. Εσείς κάθε χρόνο δεν κάνετε το ίδιο μενού ή αλλάζετε? Εδώ αλλάζει γιατί έχει χρονιές που έχει νηστεία.
Είναι σε περίοδο νηστείας. Μάλιστα. Αλλά φέτος το κρεατάκι. Φέτος έχουμε κρεατάκι. Ναι. Πώς τα καταφέρνετε έτσι τόσα κιλά, πόσα κιλά κρυθαράκι. 20 κιλά έχει εδώ πέρα. 20 κιλά. Ναι. 40. Και είναι 40 στο σύνολο. 40 κάναμε. Φτιάξει. Δύο καζάνια, άρα 40 κιλά κρυθαράκι στο σύνολο. Ναι. Και σαλατούλα χωριάτικη. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Και του χρόνου να είστε καλά. Και του και χρόνου να είστε καλά. Τώρα θα φάω. Άτε, μόλις τη δεύτερη εποχή θα φάω. Εδώ είναι το νοικοκυριό της Παναγιάς. Έχουμε τα ποτήρια της, τα φλιτζάνια της, τα πιάτα της. Εκατοντάδες πιάτα. Εκατοντάδες χιλιάδες πιάτα. Από εκεί είναι τα ψιά της, τα... Τα καζάνια, πάντα, τα καζάνια της, τα μαχαίρια της, τα πυρούνια της, όλα εδώ. Μεγάλη χάρη, δηλαδή είναι το νοικοκυριό. Και τα καζάνια από κάτω και τα αυτά. Και εσείς όλοι οι εθελοντές εδώ. Εγώ είμαι από Αμερική, έρχομαι κάθε χρόνο. Το έχετε τάμα δηλαδή. Τάμα και για τον Άγιο σήμερα και για την Παναγία μας. Να είστε καλά, ο Θεός σας. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη η εκαθάριση και η εντολή πληρωμής σε 126.229 ωφελούμενους επιβάτες δικαιούχους του μεταφορικού ισοδύναμου ποσού 14.066.000 ευρώ για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια από 1η Φεβρουαρίου του 2023 έως και την 31 Μαΐου 2023. Ποσό ύψους 12.400 ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην εταιρεία Monogram Partners, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου στην Αγγλία και τη Γερμανία μέσω των λογαριασμών Aegean Islands στο Facebook, Instagram και TikTok της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Αλλάζουμε θέμα και ατμόσφαιρα και η κύρια ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Νησίρου οι δύο απανωτές πυρκαγιές στην περιοχή Πάλων του νησιού την περασμένη Κυριακή και την Τρίτη. Αξίζει να σημειωθεί πως μετέβει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ΚΟ για να διερευνήσει τα αίτια. Ανησυχία και προβληματισμό για τις δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο εκφράζει στο φακό του Κωστιβή η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, κυρία Ειρήνη Πάχου. Αντιδήμαρχε, με αφορμή τις δύο φωτιές που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην περιοχή της Νησίρου στους Πάλους, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα, γιατί αν υπάρχουν κάποια συμπεράσματα για το γιατί να είναι στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο ακόμα δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο είναι. Σίγουρα επειδή ήταν μετά από 24 ώρα. Δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες πιθανότητες να ήταν αναζωπήρωση της ίδιας πυρκαγιάς, οπότε εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι μπρισμός. Mm-hmm. Από ό,τι είδαμε ήταν άμεση κατάσβεση, φαντάζομαι ότι επιχείρησαν όλες οι δυνάμεις εδώ του νησιού. Εθελοντές, υπάλληλοι του Δήμου, από το διοικητικό, όλοι οι διοικητικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, mm-hmm. όλοι βρέθηκαν στο σημείο. Δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ήταν. Υπάρχουν αρκετές δυνάμεις που είναι όταν βρεθεί ανάγκη, όπως τώρα με τη φωτιά, να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Υπάρχουν και ελλείψεις, υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες να μπορούμε να προσπαθήσουμε να σβήσουμε τις φωτιές. Η πολιτική προστασία του Δήμου Νησίρου είναι σε ικανοποιητικό πλαίσιο και από θέμα μηχανημάτων αλλά και από ο ανθρώπινο δυναμικό. Προσωπικά ανέλαβα πρόσφατα με το νέο έτος και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση και πρέπει να προβούμε σε αγορές οχημάτων και να προμηθευτούμε εξοπλισμό για να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα είστε σε ετοιμότητα δηλαδή για να κάνετε προμήθεια αυτοκινήτων, φαντάζομαι, και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επιβάλλεται. Γιατί καλή τώρα δύο. Είναι και οι χρονιές πιο δύσκολες, πιο ζεστό το περιβάλλον. Και πιο εύκολα, νομίζω, θωρακίζεται η πολιτική προστασία αυτή την περίοδο. Έτσι ακριβώς. Στα 12 ευρώ ανακατεχόμενη επιλέξιμη Κυψέλη καθορίστηκε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγου στον τομέα της μελισσοκομείας για το έτος 2023. Πλούσιο και το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στην Νήσιρο με ποικιλόμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων που υπόσχεται να μαγέψει
το κοινό, όπως επισημαίνει τεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού, κυρία Δήμητρα Καφετζηδάκη. Πρεμιέρα των συναυλίων στις 9 Ιουλίου με την tribute band των Pink Floyd στην Κοιλάδα Ηφαιστείου. Μερικοί από τους Έλληνες τραγουδιστές είναι η Μαρίνα Σάτη, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Δήμητρα Γαλάνη με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκδηλώσεις στην Ίσυρα στο πλαίσιο του δεύτερου Τζέο Φέστιβαλ Νησίρου. Κύριε Καφετζηδάκη, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα πολιτισμού, μιας και έχει βγει η πολιτιστική ατζέντα της Νησίρου, η οποία και φέτος φαίνεται ότι είναι εκπληκτική, να μας δώσετε έτσι μία γεύση για το τι θα δούμε, τι θα απολαύσει ο κόσμος. Καλώς ήρθατε στο νησί μας και πάλι. Ναι, και φέτος το πρόγραμμα μας είναι πλούσιο. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ξεκινάμε επίσημα 9 Ιουλίου με τους Pink Floyd το Tribute, ένα υπερθέαμα το οποίο έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και θα γίνει στο Ηφαίστειο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, όπως και κάθε χρόνο, από τα γύρω νησιά, από την ΚΟΕ έρχεται πολλοί κόσμος και θα συνεχίσουμε περίπου για όλο το καλοκαίρι, λίγο μια μικρή παύση τον Αύγουστο επειδή έχουμε τα πανηγύρια και θα έχουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου πολλούς καλλιτέχνες. Θα δράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, όταν λέμε Pink Floyd Tribute, να πείτε στον κόσμο τι είναι, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει και έχει αυτή την απορία. Ναι, ουσιαστικά έχουν πάρει τα δικαιώματα των Pink Floyd των τραγουδιών, παίζουν από πίσω σε γιγαντό οθόνες, τα τραγούδια τους από συναυλίες και όλο αυτό το κάνουν σε όλη την Ευρώπη και τους φέρνουμε και στην Ίσυρο φέτος. Και είναι και σε μια εμφάνιση τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ξέρω ότι θα είναι σε εμάς 9 Ιουλίου. Πάρα πολύ σημαντικό. Και κάποιους άλλους καλλιτέχνες από όσους έχουμε. Ναι, θα έχουμε τη Γλυκερία, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Θαλασσινό και μικρότερα άλλα σχήματα. Και προς τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε και την Γαλάνη με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εκδηλώσεις είναι με ανοιχτή την είσοδο ελεύθερη. Φυσικά, φυσικά. Η εκδηλώση έχει, προσπαθούμε να το καθιερώσουμε το φεστιβάλ. Είναι έτσι η δεύτερη χρονιά που ανοίγουμε τόσο πολύ, ανεβάζουμε μάλλον τόσο πολύ τον πύχη και εννοείται είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Και φαντάζομαι ότι όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, σημαίνουν ότι υπάρχουν πολλές ημερίδες που αφορούν και τη βιώσιμη τριφόρα ανάπτυξη εδώ της περιοχής με σπουδαίους ομιλητές. Ναι, έχει και πάρα πολλά συνέδρια που τα οργανώνει και ο Δήμαρχος με σπουδαίους ομιλητές και για το Γεωπάρκο. Αλλά αυτά θα βγει άμεσα και το πρόγραμμά μας. Θα το αναρτήσουμε και στο διαδίκτυο. Ξέρω ότι το περιμένει πολλοί κόσμος και θα είναι επίσημα ανεβασμένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Και για όποια πληροφορία θέλουν, μπορούν να καλούν και στο Δήμο για να δίνουμε. Και μια τελευταία ερώτηση για όλες αυτές τις συναυλίες που προαναφέρατε. Θα υπάρχει σύνδεση όπως υπήρχε και πέρυσι από την Καρδάμενα για να μπορέσει ο κόσμος και από την ΚΟ να έρχεται εδώ και να επιστρέφει την ίδια μέρα? Αυτό δεν το οργανώνει ο Δήμος. Συνήθως όμως τα ημερόπλια, οι ιδιοκτήτες, όταν το γνωρίζουν, βάζουν κάποιο καραβάκι το οποίο έρχεται και φεύγει μετά το πέρας της συναυλίας. Και με την ευκαιρία να πω ότι θα ήταν πολύ ωραίο να έρχονται και λίγο νωρίτερα για να βλέπει ο κόσμος το νησί μας, να περνάει όμορφα και να φεύγει μετά τη συναυλία. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, αφού δεν αποτελεί θεσμοθετημένη επίσημη αργία, και ως εκ τούτου τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές θα λειτουργήσουν κανονικά με το προβλεπόμενο ωράριο. Πάμε τώρα και εσύ, κύριε, στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτση. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Με φόντο το ιστορικό κτίριο της περιφέρειας του Αιγαίου στη Ρόδο, η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, σε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με δωρεάν είσοδο για όλους. Το Λύκειο των Ελληνίδων ΚΟ αναβιώνει τα έθιμα του Φανού και του Κλείδωνα με χορούς από τα παιδικά και εφηβικά τμήματα την ερχόμενη Κυριακή 23 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Επίσης, την ίδια μέρα την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση του έθιμου του Φανού και του Κλείδωνα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφάλου Άγιος Νικόλος στο λιμάνι της Κεφάλου στις 8 το βράδυ. Η εκδήλωση θα είναι πλαισιωμένη με χορούς από τα τμήματα του Πολιτιστικού Κεφάλου Άγιος Νικόλαος. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές κράτησε στο ρόστερ του Καλλινιακός, αφού στην Α κατηγορία θα αγωνιστούν με την ομάδα του Δημήτρη Βολονάκη, Σταμάτης Κάνης και Γρηγόρης Ηλιάδης. Μάλιστα, ο δεύτερος ήταν πέρυσι από τους βασικούς συντελεστές στις επιτυχίες της ομάδας και φέτος θα είναι εκ των αρχηγών του Καλλινιακού.
Την Τετάρτη 19 Ιουνίου ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας οι μέχρι τώρα βαθμολογίες στα αγωνίσματα της ορεινής ποδηλασίας του δρόμου και του Cycle Cross, καθώς και η γενική βαθμολογία των 73 αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της ποδηλασίας. Ο αθλητικός όμιλος Ακαδημιακός στην γενική βαθμολογία της ΕΟΠ φιγουράρει στην 8η θέση μεταξύ των 73 σωματείων, μια θέση η οποία είναι αποτέλεσμα του κόμπου και των επιτυχιών των αθλητών της Ακαδημίας για το 2024. Ένα πολύ δραστήριο και γεμάτο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των αθλητών του Συλλόγου Τυπικού Ομίλου στον αγώνα που διοργάνωσε ο Άβαρης στο γήπεδο της Νίκαιας. Στην Α κατηγορία σύνθετου τόξου ανδρών και γυναικών πήραν μέρος αθλητές Νίκος Φιωράκης και Γεωργία Παπαγγελή, κατακτώντας την 9η και την 5η θέση αντίστοιχα. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιώργο Τρύπα και τον Παντελή Τσάρη βρίσκεται ο Ιπποκράτης, προκειμένου να εντάξει τους δύο έμπειρους παίκτες στο δυναμικό του. Αμφότεροι υπήρχαν παίκτες και στην ΑΕ δικαίου και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν την καριέρα του στην ομάδα του Ιπποκράτη. Ανακοινώθηκε από την ΤΕΟΚ 12ανήσου το πρόγραμμα του Final Four των Παγκορασίδων, που θα διεξαχθεί στις 24 και στις 25 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Κου Δημήτρης Παμπούλης. Ανακοινώθηκε από την ΤΕΟΚ 12ανήσου το πρόγραμμα του Final Four των Παγκορασίδων, που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Παμπούλης. Στον πρώτο ημιτελικό της Δευτέρας στις 4, ο Ηρακλής 2000 θα παίξει με τον Κολοσσό και στον δεύτερο ημιτελικό στις 6, ο Γιάλισσος θα αντιμετωπίσει την ΑΕ Δικαίου. Να θυμίσουμε ότι οι Παγκορασίδες της ΕΑΚΑ ήταν οι περσινές πρωταθλήτρες στην κατηγορία τους, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Βενετόκλειο, τον Ηρακλή 2000 με 53-49. Παίρνει σκρίν από την Μαμουζέλου, κρατά την μπάλα η Μαύρου, παίζει και με το χρονόμετρο, ακόμη 7 δευτερόλεπτα, Μαύρου πηγαίνει μόνη της, εκτελεί, αστοχή, η μάχη για το rebound βγάζει κερδισμένη τη Φάσκο. Εδώ νομίζω ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον Ηρακλή, ωστόσο υπάρχουν βήματα από την Διακομανόλη. Λάθος από την Διακομανόλη, με την διαφορά στους 4 πόντους, 25 δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο. Η επαναφορά έγινε, η μπάλα στα χέρια της Μαύρου, εκείνη θα αποφασίσει για την επίθεση. Παίζει με το χρονόμετρο, οι παίκτριες του Ηρακλή δεν κάνουν φάουλ, προσπαθούν να κλέψουν. Η Μαύρου βρίσκει την Αστιώτη, έχει τελειώσει ο χρόνος, ακόμη 10 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Η κατοχή για τον Ηρακλή, ΕΑΚΑ 53, Ηρακλής 2049, 10 και 3 να απομένουν στο χρονόμετρο. Ο Ηρακλής πρέπει να ευστοχήσει σε αυτή την επίθεση, αν θέλει να μείνει στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Κασιώτη για 3, η μπάλα στο σίδερο, αμυντικό rebound. Η ΕΑΚΑ είναι πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2022-2023. Επικρατεί με 53-49 του Ηρακλή 2000. Σε έναν πολύ όμορφο και συναρπαστικό τελικό, ο οποίος μας κράτησε σε μεγάλη αγωνία μέχρι και το φινάλε. Η ΕΑΚΑ θα κατακτήσει το δεύτερο τίτλο στην ιστορία της, στην κατηγορία των Παγκορασίδων, με κορυφαίες της Δρέγα και την Μαύρου, οι οποίες σημείωσαν μαζί 37 πόντους, κατακτούν τον τίτλο για την σεζόν 2022-2023 στο Final Four, που διεξήχθη εδώ στο Βενετόκλειο της Ρόδου. Ο Ηρακλής πάλεψε με όλες τις δυνάμεις στο παιχνίδι, μείωσε την διαφορά ακόμη και στους 3, ενώ η διαφορά είχε φτάσει ακόμη και στους 17. Δεν θα καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο, ωστόσο οι προσπάθειες των παικτριών του Κώστα Σαντί ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικές σε ένα μεγάλο και συναρπαστικό τελικό. Με ατομικά ρεκόρ και 6 στις 6 έγκυρες προσπάθειες, ολοκλήρωσε τον αγώνα της Σταματία Αδαμαντίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, σηκώνοντας 47 κιλά στο Αρασέ και 60 κιλά στο Επολέ Ζετέ, κατακτώντας την 13η θέση. Με ατομικά ρεκόρ και 5 στις 6 έγκυρες προσπάθειες, ολοκλήρωσε τον αγώνα της και η Κλειό Γιοργαντή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Σπύρου πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση για την ελληνική ομάδα στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο αθλητής του Ανταγόρα προσπάθησε και έφτασε πολύ κοντά στο μετάλλιο, αλλά τελικά έμεινε στην τέταρτη θέση στην κατηγορία των 61 κιλών μεταξύ 13 αθλητών, χάνοντας για 6 κιλά το βάθρο. Με ατομικά ρεκόρ και 6 στις 6 έγκυρες προσπάθειες, ολοκλήρωσε τον αγώνα της η Σταματία Αδαμαντίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, σηκώνοντας 47 κιλά στο Αρασέ και 60 κιλά στο Επολέ Ζετέ, κατακτώντας την 13η θέση. Με ατομικά ρεκόρ και 5 στις 6 έγκυρες προσπάθειες, ολοκλήρωσε τον αγώνα της η Κλειό Γιοργαντή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σηκώνοντας 45 κιλά στο Αρασέ και 55 κιλά στο Επολέ Ζετέ. Ο Παναγιώτης Σπύρου πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση για την ελληνική ομάδα στην δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών Παίδων Κορασίδων Άντερ 15.
Ο αθλητής του Ανταγόρα προσπάθησε και έφτασε πολύ κοντά στο μετάλλιο, αλλά τελικά έμεινε στην τέταρτη θέση στην κατηγορία των 61 κιλών, μεταξύ 13 αθλητών, χάνοντας και 6 κιλά το βάθρο. Στο Αρασές 20-95 κιλά καταλαμβάνοντας την 5η θέση και έχοντας ξεκινήσει από τα 87 κιλά και πήγε στα 92. Στο Επολέζετε επίσης κατέλαβε την 5η θέση με 113 κιλά έχοντας σηκώσει πρώτα 107 και μετά να χάνεται 117. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρεος προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 22 στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο costtv.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.